και ενώ κοιμόμασταν ακούμε μια δυνατή βοή όπως είναι του σεισμού η βοή, αλλά πιο μεγάλη. Και ξαφνικά σηκώνομαι από το κρεβάτι, κοιτάω επάνω και βλέπω τον ουρανό. Στιγμές τρόμου έζησε ο Γιώργος Λιώσης και η οικογένειά του τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν ανεμοστρόβιλος πέρασε πάνω από το σπίτι του στην οδό Λογοθέτη στη Βάρη. Το κρεβάτι εδώ πέρα κοιμόταν ο 16χρονος γιος μου, εκεί στη γωνία. Μέσα στο ένα δωμάτιο κοιμόταν οι γονείς μου και από δεξιά στο άλλο δωμάτιο κοιμόμουν ακόμα τη σύζυγό μου και το 1,5 χρόνο κοριτσάκι. Το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου ήταν τόσο ισχυρό που δεν άφησε τίποτα όρθιο στο πέρασμά του. Όπως μπορείτε να δείτε, το σπίτι της εξαμελούς οικογένειας έχει καταστραφεί ολοσχερός, ενώ ολόκληρη σκεπή σηκώθηκε στον αέρα. Οι εικόνες σοκάρουν. Ο ανεμοστρόβιλος ξύλωσε εντελώς τη σκεπή του κτηρίου, ενώ τμήμα της βρέθηκε πάνω στα καλώδια της ΔΕΗ. Δεν είχαμε ούτε ρεύμα όλη η περιοχή εδώ τίποτα. Έβρεχε κιόλας δυνατά εκείνο το βράδυ. Και καταλαβαίνετε, η πρώτη μου κίνηση ήταν να πάω στην πεθερά μου το μωρό και μετά να έρθουμε να πάρουμε ό,τι μπορέσουμε και να τα βγάλουμε έξω στο δρόμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο θερμοσύφωνας του σπιτιού ακόμη δεν έχει βρεθεί. Ενώ από την πτώση της σκεπής τραυματίστηκε ελαφρά η μητέρα του ιδιοκτήτη. Στην αρχή χτύπησε ελαφριά στο κεφάλι και την επόμενη μέρα εντοπίσαμε σε όλο της το σώμα διάφορες μελανιές. Γιατί εκτός από αυτό, από τη σκεπή που πήρε και από τα χαλάσματα στους τοίχους, σηκωθήκαν και τα πράγματα όρθια μέσα στο σπίτι. Η οικογένεια φιλοξενείται προσωρινά σε διπλανό σπίτι και η οικονομική της κατάσταση δεν της επιτρέπει άμεση επιδιόρθωση των ζημιών.